Χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα συνάδελφοι. Άλλα είχα σκοπό να ξεκινήσω, αλλά νομίζω μετά τον συνάδελφο από την Τουρκία, νομίζω ότι σε όλου μα είναι καθαρός, καθαρό ότι σε αυτέ τι συνθήκε που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τη, με τη χώρα, τη γείτονα δίπλα μα, είναι ξεκάθαρο ότι αν την εξουσία την είχε η εργατική τάξη και στι δύο χώρε, δεν θα ανησυχούσαμε για πολέμου και αν θα έχουμε ειρήνη το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η εργατική τάξη δεν έχει τίποτε να χωρίσει. Και ο μόνο εχθρό είναι αυτή τη στιγμή η αστική τάξη. Και πολύ ωραία το τοποθέτησε που λέει με αυτού του νεκρού, είναι ένα πόλεμο που έχει εργατική τάξη με την αστική. Ξεκινώντα με αυτό, συνάδελφοι, νομίζω μα βοηθάει αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Ε, Ακούγοντα στήκαν ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στους χώρους δουλειάς, έχοντας πάρει αρκετά πράγματα από αυτή την ημερίδα και θα ακούσουμε και, το επόμενο, και οι επόμενοι ομιλητές, θα, θα μεταφερθεί μια εμπειρία είναι γεγονό όμω, συνάδελφοι, ότι δεν είναι σήμερα η αρχή, αλλά είναι μια συνέχεια μια δουλειά που έχει ξεκινήσει και από την πρώτη μερίδα του Συνδικάτου, αλλά και από κινητοποιήσει που έχουν γίνει τα, τα, τα τελευταία χρόνια. Έχουν βάλει στην ουσία γερέ βάσει για να μπορούμε σήμερα να είμαστε εδώ, να συζητάμε, να βγάζουμε συμπεράσματα. Κομβική παρέμβαση, για παράδειγμα, ήτανε το 17 το, το, Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, που πραγματοποιήθηκε μια παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασία με την Υπουργό Αξιόγλου που είχαμε δει τότε, για τα ζητήματα υγεία και ασφάλεια για του εργαζόμενου, με πρωτοβουλία του συνδικάτου τότε. Ο Υπουργό δεν είχε δεσμευτεί για κανένα από τα αιτήματά μα. Ανέφερε μόνο ότι θα υπάρχει υπουργική απόφαση σε λίγου μήνε που θα έχει σχέση με την εθνική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια και μέσα εκεί θα περιλαμβάνει κανόνε και μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Δεν έχει βγει, όπω καταλαβαίνουμε, τίποτα από τότε. Αλλά και οι φτιάχνετε και οι επιτροπέ που έχει φτιάξει το προηγούμενο διάστημα και από άλλε κυβερνήσει τίποτα δεν έχουν βγάλει μέχρι στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Όμω ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθούν που ήδη έχουν δει το φως έτσι, της δημοσιότητας, έχουμε ακουστεί και μερικές φορές και για τους οδηγούς που έχουν air condition και αυτά, προετοιμάζουν ένα έδαφος, να έχουν ένα άλοθη να πούνε ότι εμείς βελτιώνουμε τις συνθήκες, θα κατεβάσουμε και ένα νομοσχέδιο από ό,τι μάθαμε το είπε σήμερα και ο Χαρίτσης, μέχρι τέλη Φλεβάρη, για να έχουν ένα άλοθη αύριο να κόψουν τα βαρέα και ανθιγυνά. Θέλει, συνάδελφοι, προσοχή με αυτού που έχουμε να κάνουμε να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη, καμία ανοχή. Δεν είναι και τυχαίο έτσι ε, αυτό που ακούστηκε, ε, να αναφερθούμε έτσι και το πρωί στην ημερίδα που έκανε η Ποεωτά, ε, από μιλητέ, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Ανάλογα, είπαν εκεί πέρα, γι αυτό θα το δούμε μπροστά μα. Τι γίνεται σε κάθε Δήμο, θα αναβαθμίζεται ή θα υποβαθμίζεται ένα Δήμο ανάλογα με αυτό το, την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Ποιο μα λέει δηλαδή ότι αυτό δεν θα συνδεθεί με την αξιολόγηση του κάθε Δήμου και τι δυνατότητε που έχει ένα Δήμο. Γιατί μπορεί ένα Δήμο να μην μπορεί να πάρει απορριμματοφόρα, όπω ακούγαμε εδώ για το Χαϊδάρι που μπερδεύεται να πάρει απορριμματοφόρα. Τι ευθύνη έχει δηλαδή εκεί πέρα και πώ μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση με βάση την αξιολόγηση και για του εργαζόμενου αλλά και για έναν Δήμο. Θα είναι δηλαδή ένα εργαλείο στα χέρια του για να μπορέσουν να προχωρήσουν πιο εύκολα σε ιδιωτικοποιήσει. Δεν είναι και τυχαίο βέβαια και η δήλωση και έτσι πω το είπε και από το ΣΕΠ εκεί πέρα ο γραμματέα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα. Ότι είναι χρήσιμε οι ιδιωτικέ εταιρείε. Δηλαδή, προετοιμάζουν ένα έδαφο και είναι καθοριστική λέει, η σημασία του το επόμενο διάστημα. Συνάδελφοι, νομίζω ότι το ταξικό κίνημα έχει ανοίξει εδώ και χρόνια το ζήτημα τη υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία και γενικά έχουμε πάρει και πρωτοβουλίε και στου Δήμου μα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι εύκολο ή είναι στο χέρι μα κάθε φορά να λύνονται ζητήματα που προκύπτουν στου χώρου δουλειά. Το λέω αυτό γιατί κάποιο θα μπορεί να πει. Τι θα, έπρεπε, τι θα έπρεπε να είχαμε λύσει στου Δήμου μα, στου δικού μα, εκεί που είναι ο καθένα μα, που έχουμε σωματεία, που έχουμε τι δυνάμει αυτέ να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να λυθούν. Ε, η εκτίμηση είναι, κοιτάξτε να είστε σύντροφοι και, και φίλοι, συνάδελφοι εδώ πέρα, ε, δεν είναι απλά κάποια βήματα που μπορούμε να κάνουμε έτσι απλά σε κάθε Δήμο μόνοι μα να λύσουμε τα ζητήματα, χωρί να βλέπουμε τι πραγματικέ αιτίε και τι συνθήκε που τι δημιουργούν. Ποιοι έχουν τι ευθύνε. Και είναι, δεν είναι κανένα άλλο από την κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση. Σίγουρα όμω έχουν ευθύνε και του αναλογούν και στου δημάρχου, που είναι ευθυγραμμισμένοι με αυτή την πολιτική, δεν είναι άμυροι ευθυνών, είναι καθαρό ότι έχουν και αυτή τι ευθύνε τι δικέ του. Η αντεργατική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δήμαρχοι που συμφωνούν στην ουσία με αυτή την πολιτική, που βλέπουν στην ουσία το, το κόστο τα μέτρα ασφάλεια για του εργαζόμενου. Αυτή η πολιτική, συνάδελφοι. Σε αυτή την πολιτική που υπηρετεί αυτή τη στιγμή και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενοι, θυσιάζουν τα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στο βωμό τη κερδοφορία. Είτε μιλάμε για το κεφάλαιο, είτε μιλάμε για έναν Δήμο και πώ αντιμετωπίζει ένα Δήμο, πώ βλέπει σαν κόστο όλη αυτή τη διαδικασία για να, προ, να προλάβουμε του κινδύνου και τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν. Δεν είναι ανάγκη τώρα, συνάδελφοι, να αναλύσουμε σήμερα όλα, ό, όλα όσα συμβαίνουν. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αυτό έχει σημασία. Να φύγουμε όμω από εδώ και να μην επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με τη ζωή και την υγεία των συναδέλφων μα. Όπω χαρακτηριστικά λέμε πολλέ φορέ στου χώρου δουλειά, όπω φεύγουν από το σπίτι του οι συνάδελφοι, υγιείς, να γυρίζουν υγιεί και όρθιοι. Όχι όπω ξέρουμε του τα τελευταί, τα τελευταίου μήνε και τα τελευταία χρόνια που μετράμε κάθε, κάθε, κάθε μήνα και από έναν νεκρό στον κλάδο μα. Αυτό που έχει σήμερα, συνάδελφοι, μεγαλύτερη αξία και δεν θέλω να, να μακρηγορήσω εγώ άλλο, ή να μεταφερθεί μια πείρα από του συναδέλφου που είναι και από την επαρχία, γιατί εμεί εδώ πέρα κατά καιρού τα λέμε και τα ξέρουμε, όχι ότι τα έχουμε λύσει εδώ τα ζητήματα όλα, αλλά νομίζω ότι οι τοποθετήσει και των συναδέλφων που δόθηκε ευκαιρία σήμερα να είναι εδώ πέρα και από τη φτιότητα, εδώ είναι ο συνάδελφο εδώ πέρα, τα είπε και το πρωί, θα τα πει και σήμερα όμω, και νομίζω ότι είχε αξία να μεταφέρει μια πείρα εκεί πέρα, το πώς αντιμετωπίζουν και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες να αντιμετωπίσεις πολλές φορές δημάρχους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να τσακίσουν και το ίδιο το σωματείο ακόμη και την υγεία και του ίδιου του, του, και του, ίδιου του συναδέλφου γιατί λέγαμε πριν πώς γίνονται τα ατυχήματα του λένε να πάει στην, στην παραλία για να μαζεύει με μείον πέντε για να μπορέσουν και ξεμπερδέψουν μαζί του από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα ξεμπερδέψουν και δεν θα ξεμπερδέψουν μαζί μας συνάδελφοι με τίποτε.